Τη στιγμή που θρηνεί τον καλό του φίλο Βαγγέλη που έφυγε από τη ζωή τόσο γρήγορα και άδικα, ο νεαρός σπουδαστής της γαλακτοκομικής σχολής έχει να αντιμετωπίσει, όπως λέει στην εκπομπή Μία, και τις αναρτήσεις στο ίντερνετ που τον παρουσιάζουν εδώ και μία εβδομάδα ως τον αρχηγό της ομάδας των κριτικών που βασάνιζε τον 20χρονο. Με το Facebook μου είχαν υποκλέψει κάποιες φωτογραφίες και τις βάλουν σε άρθρο και με κατηγορεί ότι είμαι ο αρχηγός της παρέας και ότι τραμπούκιζα το Βαγγέλη Γιακουμάκη πέρυσι και φέτος. Με παρουσίαζε ότι σύμφωνα με τα πορίσματα της ΕΔΕ είναι αυτός ο αρχηγός της παρέας και ο μοναδικός φαντάρος που του έκανε όλα αυτά τα καψόνια στο Βαγγέλη Γιακουμάκη. Του κλέψαν από το Facebook τις φωτογραφίες του, τις κατεβάσανε στο ίντερνετ και τον ενοχοποιούν ότι αυτός ήταν ο αρχηγός, ο στρατιώτης των κριτικών και αυτός έκανε τα βασανιστήρια στο Βαγγέλη, παρόλο που ήταν φίλοι, πολύ καλοί φίλοι με το Βαγγέλη. Οι φωτογραφίες του 20χρονου κριτικού, του κριτίκαρου που τραμπούκιζε εις βάρος του Βαγγέλη Γιακουμάκη, όπως αναφέρει ο τίτλος του δημοσιεύματος, έχουν κατακλείσει τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο. Στην πραγματικότητα, βέβαια, όπως λέει ο ίδιος, πρόκειται για έναν πρωτοετή της γαλακτοκομικής, ο οποίος δεν έχει πάει ακόμη φαντάρος. Ενώ τα χακί ρούχα που βλέπουμε να φορά, τα δανείστηκε για να φωτογραφηθεί από έναν ξαδελφό του που θα παρουσιαζόταν στο στρατό. Καταρχάς, την πρώτη φωτογραφία είχα βγει με τον ξαδερφό μου από την Αθήνα. Που έφευγε αυτός φαντάρος, δεν έχω πάει ακόμα. Με μπερδεύουν με ένα λεγόμενο φαντάρο, πρέπει να έχει φύγει από τη σχολή, δεν ξέρω, έτσι λένε. Βάλανε το γιο μου ότι ήταν συμμορία και ότι ήταν ο αρχηγός των κριτικών. Ο γιος μου είναι παντελώς αθώος, δεν φταίει καθόλου, είναι πρωτοετής. Με το παιδί ήταν φίλοι, βγαίνανε κάθε μέρα μαζί έξω. Και στο σινεμά και στην καφετέρια και στο σουβλατζίδικο. Και παρόλα αυτά έψαχνε ένα μήνα να βρει το παιδί και τώρα γυρίσανε και τον ενοχοποιήσανε. Ένα παιδί που δεν φταίει καθόλου. Έχουν δείξει μια άλλη παρέα που δεν είναι καν κριτική. Είναι δηλαδή από ΣΕΡΣ, από Καλάβρητα. Και μας δείχνει ότι είμαστε η παρέα που τον ενοχλούσαμε, τον πειράζαμε. Εμείς είχαμε πάει πριν ένα μήνα δηλαδή για τις καφέδες και εκείνη η συγκεκριμένη φωτογραφία ήταν στο σινεμά. Ο νεαρός υποστηρίζει πως είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Η ζωή του έχει αλλάξει δραματικά, μας λέει, καθώς φοβάται ακόμη και να κυκλοφορήσει σε δημόσιους χώρους για να μην δεχθεί επιθέσεις. Στο πρόσωπό του ο κόσμος, υποστηρίζει ο ίδιος, βλέπει τις τελευταίες ημέρες τον άνθρωπο που οδήγησε το Βαγγέλη στο θάνατο. Τον άνθρωπο που είχε υποβάλει σε σκληρά καψόνια, τον άτυχο Βαγγέλη Γιακουμάκη. Δεν μπορώ να βγω έξω. Πιστεύω ότι θα με δει κανείς, θα με δείξει με δαχτυλοδεικτούμενος. Μπορεί να μου επιτεθούν, δεν ξέρω πώς θα το πάρει ο κόσμος. Με στοχοποιούν, με βρίζουν στο ίντερνετ, παντού. Ψυχολογικά όλη η οικογένειά μου δεν είναι καλά. Και ειδικά το παιδί. Που ένα παραπάνω που τον ευλέπει όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι για μένα είναι ανθρωποφάγοι. Είμαι ένα έπληκτος γιατί είμαστε κολλητοί με τον Βαγγέλη. Το ξέρουν και οι δικοί του, οι γονείς του. Το ξέρουν ότι είμαστε κολλητοί και αυτούς τους 4 μήνες κάναμε παρέα. Και δεν ήξερα τι να κάνω. Έστειλα κάποιες μαζί με τον δικηγόρο με καταγγελίες, μηνύσεις. Τώρα περιμένουμε τον εισαγγελέα εντολή να δώσει να τα κατεβάσουν όλα αυτά τα άρθρα γιατί με κατηγορούν άδικα. Την περασμένη Παρασκευή ο πατέρας του νεαρού επισκέφθηκε όπως υποστηρίζει την εισαγγελία Ιωαννίνων καταθέτοντας μηνυτήρια αναφορά. Η οικογένεια του σπουδαστή είχε επισκεφθεί και τον εισαγγελέα Ηρακλείου για να ακολουθήσει η επίσκεψη στο δικαστικό μέγαρο Ιωαννίνων ζητώντας την παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών. Πήγα στην εισαγγελία στην Κρήτη. Του στείλαμε μηνυτήρια αναφορά, δεν τα κατεβάζει. Θέλει λέει εισαγγελική παρέμβαση. Ήρθα εδώ στα Γιάννενα, πήγα στην εισαγγελέα και κατάθεσα αίτηση για να τον ειδοποιήσει τον κύριο να κατεβάσει τις φωτογραφίες του παιδιού μου. Αυτή τη στιγμή τον εβάλανε στο ίντερνετ και γράφουν σχόλια και για μένα που έπρεπε να ντρέπονται όσοι τα γράφουν γιατί ίσως δεν είναι πατεράδες αυτοί που τα γράφουν. Να καταλάβουν το μέγεθος της κατάστασης. Εύχομαι σε κανένα να μην τύχει τέτοια περίπτωση. Συμπονώ ότι
τον πατέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη, διότι δεν θέλω κανείς γονέας να έρθει σε αυτό το σημείο.